μαζί με τους φορείς, τους λαϊκούς φορείς της περιοχής μας, εδώ και ένα μεγάλο διάστημα συντονιζόμαστε διεκδικώντας άμεσες λύσεις και μέτρα για δημόσια δωρεάν υγεία. Βρεθήκαμε έξω από τα κέντρα υγείας την προηγούμενη εβδομάδα σε όλα τα κέντρα υγείας της περιοχής του δυτικού τομέα. Πρωτοφωνάξαμε να πορθούν άμεσα μέτρα, γιατί υπονομεύεται η λειτουργία των κέντρων υγείας με προοπτική το κλείσιμο άμεσα ορισμένων. Βρεθήκαμε μαζί με τους εργαζόμενους την προηγούμενη εβδομάδα, τους εργαζόμενους του Αττικό, για τα απογευματινά με πληρωμή χειρουργία. Τις επόμενες άμεσες ημέρες συντονιζόμαστε και πρέπει να δώσουμε όλοι μας ό,τι περνάει από το χέρι μας, να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στη δεύτερη ΥΠΕ κάτω στο Ρέτη στη Φιβόν, να συντονιστούμε όλες οι δυνάμεις οι λαϊκές. Εμείς οι συνταξιούχοι μπαίνουμε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε να πάρει πιο μαζικό χαρακτήρα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ο Σωματείος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ιδίου Αγίων Αναγκαίων Καματερού συμμετέχουμε σήμερα εδώ μαζί με τα άλλα συνταξιουχικά σωματεία και άλλους φορείς της περιοχής μας για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην υγεία και για ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν για όλο το λαό. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συνταξιούχων και του λαού της Δυτικής Αθήνας και όλης της χώρας μας. Οι συνεχείς υποχρηματοδοτήσεις υπονόμευσαν και οι υποστελοχώσεις υπονόμευσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η αύξηση των φαρμάκων, η αφαίρεση από τις λίστες της τιμής των φαρμάκων, η αφαίρεση από τις λίστες μια σειρά από φάρμακα επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ την τσέπη του λαού που έχει πληρώσει και καλείται σήμερα να ξαναπληρώσει για να μπορέσει να βρει την υγεία του. Με αποκορύφωμα την σημερινή κατάσταση με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και με το νομοσχέδιο για τα απογευματινά χειρουργεία που εμπαρευματοποιεί ακόμα πιο πολύ την υγεία, μετατρέποντάς την σε ιδιωτική επιχείρηση και μας καλεί να ξαναπληρώσουμε πάλι για δεύτερη και για τρίτη φορά ένα σύστημα υγείας που το έχουμε στήσει μέσα από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, από τις εισφορές μας, με τους φόρους μας. Ζητάμε να πάρει πίσω αυτό το νομοσχέδιο. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με ό,τι μορφή άλλη μπορούμε για να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική στον χώρο της υγείας. Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Καμία ιδιωτική επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Τόσα χρόνια ήμουνα εργαζόμενη στα νοσοκομεία της Ελλάδας. Από το 86, από το 85 κανονικά. Η κατάσταση αυτή που έχουμε φτάσει σήμερα είναι η χειρότερη, αλλά είχε ξεκινήσει πριν 30 χρόνια. Δεν είναι τωρινό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα που είχαμε όλο το καιρό στα νοσοκομεία, από όλους τους εργαζόμενους που ήμασταν μέσα και που βλέπαμε το τι γίνεται,
όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα που ήτανε προσπαθούσανε με μικρά βήματα να περάσουν την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και της υγείας. Από το 80 μας λέγανε ότι εσείς φταίτε, οι ασθενείς δηλαδή φταίτε γιατί αρρωστήσατε. Και γιατί αρρωστήσατε πρέπει να πληρώσετε. Δεν φτάνει που μας τα παίρνανε από τα αριστερά και από τα δεξιά και με άμεσους και με έμεσους φόρους, έπρεπε να πληρώσουμε από τότε. Και ξεκίνησαν με τα μη συνταγογραφημένα φάρμακα, με εξετάσεις που τάχα δεν γινόταν στο δημόσιο, με 1002 τερτύπια, έτσι που να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Να σας πω και ένα άλλο πράγμα που πάντοτε μας στεναχωρούσε τους υγειονομικούς, ότι στην αρχή ήμασταν ολομόναχοι, βγαίναμε και φωνάζαμε και ζητούσαμε βοήθεια και δεν μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο σήμερα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη ότι και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι σύσσωμοι όλοι μαζί παλεύουμε για αυτά τα πράγματα. Στεναχωριέμαι μόνο που φτάσαμε περίπου στο πάτο, γιατί ακόμα στο πάτο δεν φτάσαμε. Έχουν πολλά σχέδια και αν διαβάσετε και μάθετε το τι υγεία έχουν στην Αμερική, που το έχουν υπόδειγμα, θα καταλάβετε πόσο ακόμα έχουμε να φτάσουμε στον πάτο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει πιο συχνά, πιο δυνατά να διεκδικούμε και να παλεύουμε όλοι μαζί. Όλα τα σωματεία των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των μαθητών και όλου του λαού. Γιατί η υγεία είναι πριν τη γέννησή μας, και μέχρι το θάνατο. Η υγεία είναι για όλο το λαό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι δίχως την υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας και από εκεί και πέρα να είμαστε στον δρόμο και να παλεύουμε. Των σωματείων του ΟΑΕ της Αθήνας. Απευθύνουμε χαιρετισμό σε αυτή τη συγκέντρωση, σε αυτή την παρέμβαση εδώ σε ένα νοσοκομείο μεγάλο, σε ένα νοσοκομείο πανεπιστημιακό, σε ένα νοσοκομείο που ερχόμαστε να βρούμε την υγειά μας, αλλά δυστυχώς δεν τη βρίσκουμε. Ερχόμαστε να βρούμε την υγειά μας, αλλά πρέπει να πληρώσουμε. Και πάλι να πληρώσουμε άμεσα, να πληρώσουμε έμεσα, μέσα από τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Οι αυτοαπασχολούμενοι μικροεπαγγελματίες, όλα τα χρόνια, όπως και οι εργαζόμενοι, πληρώσαμε τις εισφορές μας. Για μας υπάρχει όμως μια ακόμα ιδιομορφία. Στα χρόνια της μεγάλης κρίσης, αλλά ακόμα και τελείως πρόσφατα, όσοι δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, στερούμασταν τις παροχές υγείας. Δεν είχαμε ασφάλιση. Για αυτές τις χρονικές περιόδους, που για κάποιους ήταν και πολύ μεγάλες, όλα αυτά μας ζητούνται. Μας ζητούνται όταν μπαίναμε σε ρύθμιση, μας ζητούνταν όταν βγαίναμε και βγήκαμε στη σύνταξη. Γνωρίσαμε προβλήματα πολύ μεγαλύτερα, τα οποία σχετίζονται με τα επιδόματα ασθενείας. Όταν αρρωσταίναμε και όταν συνεχίζουμε και σήμερα να αρρωσταίνουμε ως επαγγελματίες, όσοι διατηρούν ακόμα αυτή την ιδιότητα, εξακολουθούν να μην έχουν επίδομα ασθενείας. Και σήμερα οι παλιοί μου συνάδελφοι στις 1,5 ώρα έχουν συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για μια ακόμα φορά στα τελευταία χρόνια, όπου ζητούν όταν έχουν ασθένεια να μπορούν να έχουν ένα επίδομα ασθενείας, γιατί την ίδια ώρα τρέχουν οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Και έτσι πολλές φορές βγαίνουν εκτός ασφαλιστικού συστήματος. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο, ενώ έχουμε πληρώσει και μέσω από τη φορολογία και μέσω από το ασφαλιστικό σύστημα, να μας λένε σήμερα ότι είναι ατομική σου επιλογή το τι έχεις κάνει τα προηγούμενα χρόνια για να μπορείς να βρεις την υγειά σου.
να βρεις την υγειά σου σε μια εποχή που η επιστήμη, η τεχνολογία κάνει θαύματα και στον χώρο της ιατρικής, εμείς να προσπαθούμε να βρούμε ένα ραντεβού. Όλος τυχαίως, σας έχει συμβεί επανειλημμένος και σε εσάς, ραντεβού κλεισμένο από τις 20 του μηνός, χτες ακυρώθηκε. Για τις 15 του Απρίλη ήταν το ραντεβού, ραντεβού δικό μου εννοώ, αλλά είναι μία από τις περιπτώσεις όπου ο κάθε ένας ζει στο πετσί του. Βαδίζοντας και εμείς τα χνάρια της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Σωματείων των Συνταξιουργικών στο Περιστέρι, ήδη έχουμε ξεδιπλώσει ένα πρόγραμμα διαμαρτυριών, εξορμήσεων, συγκεντρώσεων, ενημέρωσης το Σωματείο του ΙΚΑ, τα παραλτήματα τα δικά μας σε όλη τη Δυτική Αθήνα, τα παραλτήματα του ΟΑΕ, το Σωματείο Συνταξιούχων Δυτικής Αττικής και το Σωματείο των Υπαλλήλων του Δήμου Περιστερίου, συντονιζόμαστε όχι μόνο για τα ζητήματα της υγείας, αλλά όλα για αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον κάθε συνταξιούχο. Το επόμενο αγωνιστικό μας βήμα θα είναι και προς τη ΒΥΠΕ, αλλά και πιο συγκεκριμένα στις 11 του Απρίλη για τα ζητήματα της υγείας με απόφαση της ΣΕΑ και για το δώρο του Πάσχα. Και βεβαίως ένα ακόμα ραντεβού στις 17 Απρίλη στην απεργία που ήδη έχει εξαγγελθεί. Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες, καλή υγεία. Ως αντιδήμαρχος στο Χαϊδάρι και ως γραμματέας του Προοδευτικού Συλλόγου Γυναικών και εκ μέρους και του Δημάρχου, ο οποίος δυστυχώς είναι σε άλλη ανηλυμένη υποχρέωση και δεν μπορούσε να βρεθεί εδώ σήμερα, παρόλο που ξέρετε πολύ καλά και τη στήριξή του, δηλώνουμε και εμείς ότι είμαστε στο πλευρό και συντονίζουμε τη δράση μας μαζί με όλα τα σωματεία των συνταξιούχων, των εργαζομένων, όλους τους μαζικούς φορείς της περιοχής ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με βάση τα στοιχεία του ΕΟΠΗ, του 2016 μάλιστα, γιατί τα μεταγενέστερα δεν τα δημοσιεύουν σκόπιμα, θα δώσουμε 5,5 εκατομμύρια παραπάνω ευρώ με βάση το χαράτσι των 3 ευρώ που μπαίνει τώρα, τα οποία θα φύγουν από την τσέπη των ασθενών. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις κλίνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση, που αυτή τη στιγμή απαιτούνται πάνω από 2.000 κλίνες στην Ελλάδα, στην post-COVID εποχή, λειτουργούν μονάχα οι 130 στο δημόσιο τομέα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ψυχική υγεία λειτουργούν μόνο 900 κλίνες στο δημόσιο τομέα και πάνω από 4.000 στον ιδιωτικό. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κέντρα υγείας και του Χαϊδαρίου και των Όμορων Δήμων και όλης της Ελλάδας είναι υποβαθμισμένα και υποστελεχωμένα. Δεν είναι τυχαίο και τώρα ότι φέρνουν τα απογευματινά χειρουργεία στις ίδιες χειρουργικές αίθουσες με το ίδιο προσωπικό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αφού δεν βγαίνει το πρωί το χειρουργείο για να προχωρήσει η λίστα, πώς είναι δυνατόν να βγαίνει το απόγευμα. Και όπως σωστά έχει καταγγέλει και το σωματείο, φαίνεται πολύ καλά ότι μόνο η λίστα δεν θα μειωθεί, αλλά θα πάνε τελείως στοχευμένα και αυτά τα χειρουργεία. Είμαστε λοιπόν όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, όλοι μαζί στον δρόμο, συντονίζουμε τη δράση μας από κοινού και συνεχίζουμε. Καλούς αγώνες σε όλους.